καλοκαίρι, ένα ακόμα Τιτάνιο. Και σήμερα θα μιλήσουμε σε αυτό το επεισόδιο για την ελληνική γραφειοκρατία που όλοι ξέρουμε, όλοι ζούμε καθημερινώς, όταν πηγαίνουμε στις δημόσιες υπηρεσίες και μας εκνευρίζει λογικά όλους. Η ελληνική γραφειοκρατία, λοιπόν, φίλοι μου και φίλες μου, είναι ένα κακό ελληνικό δαιμόνιο που έχει αρχίσει κοντά στις αρχές του 95. Όπου και να πας, θα δεις σε κάθε δημόσια υπηρεσία ένα πάγκο με χαρτιά τόσο. Ή π.χ. όταν θες να πάρεις π.χ. άδεια, π.χ. σχολή, σε σύντηση της σχολής, πρέπει να πας διάφορα χαρτιά. Για να πας στο γραπτή, για να πάρεις να πάρεις π.χ. χρειάζεται ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Θα πρέπει να πας π.χ. στο Δήμο. Χρειάζεται ε9, εκδραστικό σημείωμα. Θα πρέπει να πας στο λογιστή, δηλαδή για να πάρεις μια άδεια πρέπει να ψυχιστείς, να πας σε διάφορα μέρη. Ελληνική γραφειοκρατία, τι άλλο. Υπήρχε για να πάρεις μια άδεια, ξεχάσεις την άδεια. Υπήρχε πας και σε κάποιο γράφειο. Που λέτε την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στα πλαίσια ενός μαθήματος, στα πλαίσια του μαθήματος διασφάλισης ποιότητας στη δικιά μου σχολή, για να μας μιλήσουν και οι καθηγητές για το ISO, πώς και τι είναι και πώς χρησιμοποιούν αυτό το ISO, να μας δείξουν τα μηχανήματα και τα μηχανήματα του ISO, και στην ουσία μας έδειχναν, μας έφεραν και μας έδειχναν κάτι έγγραφα. Δηλαδή ένιωσα μέσα μου και ντροπή, εντάξει όχι ντροπή, τόσο παίγνωση με, δηλαδή τόσο απόγνωση, που έλεγα δηλαδή τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί τι βαβούραν, τι τόση χαρτούρα, αλλά δυστυχώς έτσι ζει. Τέλος πάντων, αυτό ήταν κάπως άσχετο. Το άλλο που ήθελα να πω, θέλω για να κλείσω. Η γραφειοκρατία είναι ένα κακό ελληνικό φαινόμενο που δεν συναντάται σε μια άλλη χώρα, μόνο στην Ελλάδα, που πρέπει κάπως να εξελιχθεί. Μπορεί να εξελιχθεί με σωστή οργάνωση και με σχεδιασμό. Τέλος πάντων, αυτά για αυτό το επεισόδιο. Θα έχω και στο link και δίπλα στο βίντεο σε annotation θα βγουν και άλλα και το βίντεο και από τα προηγούμενα. Κάντε subscribe για περισσότερα βίντεο από το Comedy Time. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε καλά και να προσέχετε τη ζωή σας. Γεια σας.